Σοκ προκαλούν τα στοιχεία τη Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων, η οποία παρακολουθεί του θανάτου και τι παρενέργειε των φαρμάκων και των πειραματικών εμβολίων για τον COVID-19. Να σημειώσουμε ότι το Eudra είναι το σύστημα διαχείριση και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με ύποπτε ανεπιθύμητε ενέργειε σε φάρμακα που έχουν εγκριθεί ή μελετούνται σε κλινικέ δοκιμέ στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μάλιστα, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων λειτουργεί το συγκεκριμένο σύστημα για λογαριασμό του Ρυθμιστικού Δικτύου Φαρμάκων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωσης. Στην έκθεσή του, το Γιούντρα αναφέρει ότι έως τις 8 Μαΐου του 2021 καταγράφηκαν συνολικά 10.570 θάνατοι και 405.259 παρενέργειες μετά από τη χορήγηση των τεσσάρων πειραματικών εμβολίων για τον COVID-19. Να τονίσουμε πως και ο CDC, ο αντίστοιχος Αμερικανικός Οργανισμός, είχε παραδεχθεί πως οι θάνατοι από τα εμβόλια κατά του κορονοϊού μέσα σε τρει μήνε είναι 4.434, ενώ για όλα τα εμβόλια επί 21 χρόνια είχαν καταγραφεί 4.394 θάνατοι. Σύμφωνα με την έκθεση όσον αφορά το εμβόλιο των Pfizer BioNTech, έχουν καταγραφεί μέχρι τι 8 Μαου συνολικά 5.368 θάνατοι και 170.528 παρενέργειε. Για το εμβόλιο mRNA τη Moderna, 2.865 θάνατοι και 22.985 παρενέργειε μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Ο δείκτη εκτοξεύεται στο ενέσιμο παρασκεύασμα τη Αστραζέ Αφού οι παρενέργειες που αναφέρθηκαν είναι 209.973 και προκλήθηκαν 2.102 θάνατοι. Τέλο, η έκθεση του Συστήματο Διαχείριση και Ανάλυση Πληροφοριών τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι εξαιτία του εμβολίου τη Johnson Johnson 235 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και του και 2.873 λήπτε του σκευάσματο είχαν παρενέργειε. Το επόμενο επίσημο δελτίο απολύων ανθρώπινων ζώων, που θα καλύπτει το διάστημα μέχρι τι 15 Μαου 2021, αναμένει. Ημέρεται να εκδοθεί στι 21 Μαου του 2021.